ζωντανά. Πάμε στο δεύτερο μαλλιό. Υπάρχει στενακόρια για την ΙΤΑ ή για την Διετησία. Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν ένα μάτς παροδία. Δεν υπάρχει σήμερα ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο το ελληνικό γύρισε 130 χρόνια πίσω. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει το κύπελο και το πήρε γιατί έπρεπε να το πάρει. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα γιατί αυτή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος, αλλά πιστεύω ότι όχι, δεν παίχτηκε επίσης όρι στο παιχνίδι. Γίνανε πράγματα τα οποία, όπως είπα, φέρνουν πάρα πολύ πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος μέχρι το 60 όμως έκανε τις ευκαιρίες, δεν έκανε τον γκολ. Δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Είδατε τι έγινε, είδατε σε τι περιβάλλον παίξαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σας είπα ότι έπρεπε να πάρει ΑΕΚ το κύπελο και το πήρε. Είχε και έντονο διάλογο με τον Αδαμίδη. Ρώτησε τον Δημητρή. Είναι συναισθηματικά φορτισμένος. Κύριε Σπανέ, υπήρχε ένας έντονος διάλογος με τον κύριο Αδαμίδη. Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτή η μεγάλη ομάδα που λέγεται ΑΕΚ δυστυχώς έχει ανθρώπους που την έχουν καταντήσει πολύ μικρή. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Σας είπε κάτι το οποίο σας προσέφερε. Τίποτα άλλο. Σας είπα, οι συνθήκες του αγώνα ήταν ακατάλληλες. Δεν ήταν ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτό. Αυτό ήταν. Είναι η ΕΠΟ, γι' αυτό η ΑΕΚ. Δεν γνωρίζω ποιος ευθύνεται και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Μάλιστα, αυτός ήταν ο πρόεδρος του.